Κύριε Σιζόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Είδατε τι έγινε στην Ελέχου. Πάμε να δούμε μαζί και έρχομαι κοντά σας. Στον τοίχο έστησαν τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας, ο Γενικός Ελεγκτής καθώς και η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Καταχρήσεις, σπατάλες, απουσία ελέγχου, κακή διαχείριση, παρανομίες και παρατυπίες στις συμβάσεις είναι μερικές μόνο από τις κατηγορίες που ακούστηκαν στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Αυτοί που πολεμούν το ΓΕΣ είναι αυτοί που αρνούνται να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν τη μεγάλη αυτή κατάκτηση όλων σε κατάρρευση. Από 1.200 ευρώ αναπολίτη που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός για το ΓΕΣΥ, σήμερα φορολογούμενος πληρώνει από 1.670 έως 1.950 ευρώ. Σήμερα ο φορολογούμενος πληρώνει 2 και 3 φορές περισσότερα από τις αρχικές προβλέψεις και για το ίδιο πράγμα. Ας συνεχίσει η ίδια πορεία, τότε θα πρέπει να αυξηθούν οι σφορές κατά 20-30% για να επιβιώσει το ΓΕΣΥ. Σοκ προκαλεί και η ομοίη παραδοχή του Υπουργού Υγείας για το φαινόμενο των καταχρήσεων, με τον Μιχάλη Χατζιπαντέλα να εξαγγέλει ειδική συνεδρία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας την ερχόμενη Τρίτη με θέμα την εξάλειψή τους. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καταχρήσεις. Αυτές τις καταχρήσεις θα προσπαθήσουμε να τις σταματήσουμε από την Τρίτη, που θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Εάν πρέπει κάποιοι να πάνε στη δικαιοσύνη, θα πάνε. Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρθηκε σε σειρά παρατυπίων στη λειτουργία του ΑΗ, κάνοντας λόγο για διαφανείς συμβάσεις στα συμβόλαια του ΟΑΗ με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σε ένα νοσηλευτήριο του ΟΑΗ το κόστος είναι 4.600, σε άλλο 3.500 και σε άλλο 3 και μπορεί να τις διενεργεί και ο ίδιος γιατρός. Η Κεσσαρική Λεμεσό χρεώνεται 2% και στη Λευκοσία ξεπερνά τις 4.000. Καταθέσαμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αφήγημα περί δαπανών του ΓΕΣΥ που έχουν ξεφύγει, δεν έχουν ξεφύγει. Δεν έχουμε την πρόθεση να παρανοούμε, είναι καταχρηστικά λέμε και παραπλανητικά που λέει αυτόν ο Γενικός Ελεγκτής. Δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του ΑΗ να συνεχίζει να παρανομεί. Όλα σχεδόν τα κόμματα άσκησαν δρυμία κριτική στον ΟΑΗ με την εξαίρεση του ΑΚΕΛ, το οποίο δια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Γιώργου Λουκαΐδη συμφωνεί με την θέση του ΟΑΗ για μονομερή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για αποκοπή πέραν των 103 εκατομμυρίων την ώρα που διεκδικεί ακόμα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η μεθόδευση από πλευράς πρώτα απ' όλα του Υπουργού των Οικονομικών αυτήν την ώρα στοχεύει να πληγεί η βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ. Και όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, οι προκλητικές σπατάλες, η κακή διαχείριση, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η συζήτηση στην Επιτροπή σημαδεύτηκε από πρωτοφανή σε ύφος αντιπαράθεση μεταξύ Ζαχαρία Κουλία και Γιώργου Λουκαΐδη με αφορμή ερωτήσεις του Πρόεδρου της Επιτροπής προς τον Γενικό Ελεγκτή και τα στελέχη του ΑΗ. Τι ρεζιλίκια εν τούτα. Ρεζιλίκια κάμνεις εσύ. Με την λήξη της συνεδρίασης η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αποστολή των ευρημάτων της στην αστυνομία. Πανηγυρίζεται βλέποντας αυτό το ρεπορτάζ, κύριε Σιζόπουλε. Σαφώς και δεν πανηγυρίζουμε, αγαπητέ Νικήτα. Μας στεναχωρεί πάρα πολύ αυτά τα οποία συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζεις μέσα από την εμπειρία σου, αλλά και τα όσα από το 2017 όταν ξεκίνησε η ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, του επικαιροποιημένου, από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε προβλέψει αυτούς τους κινδύνους. Πολλές φορές μέχρι σήμερα αναδείξαμε αυτά τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς. Τώρα, κύριε Σιζόπουλε. Δηλαδή, το ΓΕΣΥ είναι εδώ για να μείνει. Πώς επιλύουμε τα προβλήματα και πώς το στηρίζουμε για να έχει μέλλον. Ακριβώς. Γι' αυτό εμείς έχουμε καταθέσει μια σειρά από προτάσεις. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Τι εισηγήσετε άμεσα να γίνει. Οι δύο πιο βασικές είναι να ισχυροποιηθεί ο υποπτικός έλεγχος γύρω από τη διαχείριση των χρημάτων του ΓΕΣΥ. Το δεύτερο, οφείλει το Συμβούλιο του ΟΑΗ, η διευθυντική του ομάδα, η ομάδα διοίκησης και το διοικητικό του Συμβουλίου να σεβαστούν την άποψη και την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ότι τα συμβόλαια τα οποία υπέγραψαν με ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι παράνομα και δυστυχώς θα έπρεπε αμέσως να έχει τερματιστεί η ισχύ αυτών των συμβολέων, που όχι μόνο δεν έχει τερματιστεί, αλλά αντίθετα επιμένει ο ΟΑΗ ότι θα ποια συμβόλαια να τερματιστούν. Αυτά τα οποία υπέγραψαν με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αυτοί που χρεώνουν την Κεσσαρική στη Λεμεσό διαφορετικά ακριβώς, από τη Λευκοσία. Ακριβώς. Ναι.
Γιατί αυτό είναι μια αθέμητο ανταγωνισμό. Τώρα εδώ βλέπω δηλώσει του Υπουργού. Δεν ξέρω, υπάρχει γιατρό 83 ετών προσωπικό που έχει γραμμένου κοντά του 2.700 ασθενείς. Μάλιστα. Υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι για πολλά χρόνια ήταν εκτός του επαγγέλματος και επανήλθαν για να έχουν ένα σημαντικό αριθμό. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο, δηλαδή, εντάξει, λάθη είναι λογικό να γίνουν. Να τα τερματίσουμε τα λάθη και να βρούμε τρόπους να βάλουμε σε πιο γερές βάσεις το γεσί, κύριε Σιζόπουλο. Θα εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση ή θα παλέψετε να δικαιωθείτε ότι είχατε δίκιο? Όχι, εμείς παλέψαμε και συνεχίζουμε να παλέψουμε και έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, έχουμε πει ότι ναι, μεν ο προσωπικός γιατρός δεν αφήσει τον προσωπικό γιατρό, αλλά δεν πρέπει να πληρώνεται με τη λίστα των ασθενών. Πρέπει να πληρώνεται με την επίσκεψη για να αμείβονται ανάλογα με την εργασία που κάνουν και την ίδια στιγμή να ενισχύουμε σε εισαγωγικά αυτούς που έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες που προσφέρουν. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή να μπορεί και ο ασθενής να εξυπηρετείται. Για παράδειγμα, εάν εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, για παράδειγμα, και ο προσωπικός μου γιατρός είναι στη Λεμεσό, αλλά βρίσκομαι σε μια άλλη πόλη, στη Λευκοσία ή στην Αγία Νάπα ή στην Πάφο, και κάποια στιγμή χρειάζομαι την εξέταση ενός προσωπικού γιατρού για κάποιο πρόβλημα που έχω. Θα πρέπει να μετακινηθώ να πάω στη Λεμεσό να με δει ο προσωπικός του γιατρός ο δικός μου? Και αν δεν μπορεί να με δει, τι πρέπει να κάνω? Θα πάω να πληρώσω για να μπορέσω να έχω υπηρεσίες τις οποίες ήδη καταβάλω μέσα από τις εισφορές μου? Ενώ αν ο προσωπικός γιατρός θα αμείβεται με την επίσκεψη, θα δω στην πόλη που είμαι ποιοι είναι οι προσωπικοί γιατροί εκείνη τη στιγμή που είναι διαθέσιμοι για να με δεχθούν, να κάνω την επίσκεψή μου, να πάρω τη φαρμακευτική μου αγωγή για να μπορέσω να προλάβω την επιδείνωση της υγείας. Τώρα που το είδαμε το θέμα, το γεσί πώς λειτουργεί, πάμε να κλείσουμε τα παραθυράκια και τα προβλήματα. Άρα θα εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε στις προεδρικές. Συζητάτε με κάποιους ή απλά συζητάτε με τη βάση της ΕΔΕΚ? Σε αυτή τη φάση, η Νικήτα, βρισκόμαστε σε ένα κύκλο ισοκομματικών διαδικασιών με τις επαρχιακές συγκεντρώσεις οι οποίες γίνονται των μελών και των φίλων, να ακούσουμε τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους, τις εισηγήσεις τους, να διευκρινίσουμε ενδεχομένως απορίες που έχουν γύρω από αυτό το ζήτημα. Και στις 13 του Μάρτη έχει προγραμματιστεί να γίνει μια πανκύπρια πολιτική συγκέντρωση, η οποία ουσιαστικά θα δώσει στην ηγεσία του κόμματος τις γενικές κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά άρα το θέμα. Άρα μέχρι τώρα τι διαμορφώνεται, τι σας λένε οι ΕΔΕΚΙΔΕΣ? Αυτό το οποίο διαμορφώνεται μέχρι στιγμής από τις δύο πολύ μαζικές συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στη Λευκοσία και στη Λεμεσό είναι ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε βεβαιασμένες κινήσεις, σε βεβαιασμένες αποφάσεις, δεδομένου ότι ακόμα αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι ρευστά. Το δεύτερο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει να εξαντλήσουμε ως προτεραιότητα την συνομολόγηση μιας αξιόπιστης και ειλικρινούς συνεργασίας με κάποιες δυνάμεις, πολιτικά κόμματα, τα οποία σήμερα βρίσκονται εκτός του κυβερνητικού στρατοπέδου, με βασικό στόχο την διαμόρφωση ενός κυβερνητικού προγράμματος στη βάση συγκεκριμένων θέσεων, έτσι ώστε όχι να υπάρξει εναλλαγή προσώπων που θα ακολουθήσουν απλά την ίδια πολιτική, αλλά να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Άρα θα πάτε να χτυπήσετε τις πόρτες του ΑΚΕΛ, του ΔΥΚΟ, ή περιμένετε να σας χτυπήσουν αυτή την πόρτα? Δεν έχει σημασία ποιος θα χτυπήσει την πόρτα πρώτος. Σημασία έχει σε αυτή τη διαδικασία, όπως τονίσαμε ήδη και δημόσια, θα πρέπει οι συνιστώσεις δυνάμεις που θέλουν να εμπλακούν σε αυτή τη συνεργασία θα πρέπει να εγκαινιάσουν ένα επικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή όλων αυτών των δυνάμεων από την αρχή. Θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένοι τομείς πολιτικής που θα πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις και να καταγραφούν οι συγκλήσεις και οι αποκλήσεις. Και μετά από αυτό, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και για τα θέματα που έχουν σχέση πια με το ποιος θα είναι ο υποψήφιος που μπορεί να εκφράσει και να υλοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε. Εάν και εφόσον, ολοκληρώνουμε αυτό. Εάν και εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, κλείνουμε εδώ. Εάν όχι, τότε η αυτόνομη κάθοδος δεν αποκλείεται. Άρα είναι και η αυτόνομη κάθοδος στις επιλογές. Είναι η επόμενη εισήγηση, η τρίτη εισήγηση που γίνεται. Μάλιστα. Από την πλευρά της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών και φίλων του κόμματος. Στήριξη Αβέροφ Νεοφίδου μπορεί να προκύψει? Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, ότι δεν υπάρχει θέμα να υποστηρίξουμε είτε πρόγραμμα είτε υποψήφιο που έχει εξαγγείλει την υποψηφιότητα του και το πρόγραμμά του, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε προηγούμενη συνεννόηση και με την ΕΔΕΚ. Στήριξη Νίκου Χριστοδουλίδη? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί επίσημα. Εάν τεθεί, θα συζητάτε? Εμείς θα συζητήσουμε όλα τα σενάρια και όπως έχουμε πει, δεν πρόκειται να αποκλείσουμε καμία απολύτως συνάντηση με όποιον μας ζητήσει, πέραν φυσικά από το θέμα του ΕΛΑΜ που το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή.
που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει ούτε και περιθώριο να υπάρχει συνάντηση και συνόηση. Υποψηφιότητα Παμπορίδη συζητάτε? Εμείς δεν έχουμε να αποκλείσει, όπως έχω πει από την αρχή, καμία υποψηφιότητα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι πρώτα να καταλήξουμε στο πρόγραμμα και όταν καταλήξουμε ωραία, αυτό στο που πρόγραμμα... Θα σας πω κι άλλους. Αυτό που το είπατε. Υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου συζητάτε? Εμείς θα δεχτούμε όλες τις υποψηφιότητες που θα μπουν με τα κόμματα αν θα καταλήξουμε σε μια συνεργασία και από εκεί και πέρα θα κάνουμε την αξιολόγησή μας. Μάλιστα. Οδυσσίας Μιχαηλίδης μπορεί να είναι στο πλάνο το δικό σας? Είπα ότι δεν αποκλείουμε τίποτα εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, είναι όλα εκεί και μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε. Πότε θα περιμένετε να δείτε τι θα βγάλει το. Εντάξει, περιμένετε να αποφασίσουν ΑΚΕΛ δίκο και μετά να μπείτε στο παιχνίδι? Αυτό σας προβληματίζει ότι μπορεί να σας αφήσουν απ' έξω και να παίξουν αυτοί παιχνίδι μόνοι τους? Χωρίς εσάς. Είναι θέμα που τους αφορά. Εμείς το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι πρέπει να κατανοήσουν ότι η ΕΔΕΚ θα παίξει ένα καθοριστικό και ένα σημαντικό ρόλο στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ανεξάρτητα αν κάποιοι προσπαθούν και θα συνεχίσουν να προσπαθούν να αποδυναμώσουν το δικό της το ρόλο. Ο ρόλος της ΕΔΕΚ είναι συγκεκριμένος, είναι δεδομένος και αυτό ας γίνει κατανοητό από όλους. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σιζόπουλε. Να είστε καλά. Καλή ευχαριστώ συνέχεια. Πάρα πολύ Νικήτα. Καλό Σαββατοκυριακό. Επίσης, πάμε...